Καλησπέρα, Σταύρε. Ένας και ένας, Σταύρος Καρυπίδης, Κώστας Κανάτας. Πού είναι τα γυαλιά? Δεν θαμπόθηκα αυτές τις μέρες από κάτι, Σταύρε. Χαμός, ρε Κώστα, τι ζέστη έχουμε φάει και τι... Ναι, δεν πέρασε κάποια προσωπικότητα. Και τι καζούρα μας κάνουνε με τον Καραμαλή, δεν λέγεται. Ε? Τι θα πεις αυτό που μας είπε πολίτης στο δρόμο που μας σταμάτησε? Ξέρω, λέγονται αυτά, να τα πω. Πες. Καταρχήν, να πούμε ότι είναι η εκπομπή ένας και ένας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023. Και είμαστε ο Κώστας. Είμαστε συνεπείς. Κώστας Κανάντα, Σταύρος Καρυπίδης. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, πού και πού βγαίνουμε. Σίγουρα. Τώρα είμαστε 2-2. Τετάρτη, ναι, Παρασκευή βγήκαμε αυτή τη βδομάδα. Άψογη, άψογη. Πιστεύω ότι και τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε. Πολλά θέματα και στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Κύριο βέβαια θέμα, Κωνσταντίνε, οι πανηγυρισμοί που κάνουν στην Ξάνθη τα καταστήματα εστίασης, μιας και τους επόμενους μήνες φαίνεται ότι θα έχουμε στην περιοχή μας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και έτσι, επειδή είναι γνωστό ότι είναι και δηλαδή τώρα... λάτρης, είναι λάτρης. Αυτό που κάνεις είναι καλύτερο από αυτό που έκανα εγώ με τα γυαλιά. Είναι λάτρης του καλού φαγητού, οπότε σίγουρα τα τραπέζια που θα κάνει η ΣΕΚΕ, γιατί είναι και προεκλογικές περίοδοι τώρα και τα λοιπά, θα είναι αρκετά, πιστεύω. Πιστεύω ότι θα γίνει και ο σχετικός τζίρος. Εντάξει. Ο πρόεδρος θα είναι εδώ. Όχι μόνο από την πλευρά... Ο πρόεδρος της ΣΕΚΕ... Holding. Holdings, όπως τη λες, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, που δεν αφήνει καλές εντυπώσεις. Δεν ξέρω εγώ, όσους είδα σήμερα και χθες και προχθές, γιατί 2-3 μέρες έχει ανακοινώθηκε η, όχι υποψηφιότητά του, η εκλογή του, να το πω όχι, έτσι. Όχι. Δεν είναι, δηλαδή... Η αποδοχή της θέσης από τον Κώστα Καραμαλή λίγο... ως πρόεδρου... Τι θα πει αποδοχή? Του έγινε πρόταση, αν θέλει να είναι πρόεδρος της εταιρείας, και ο Κώστας ο Καραμαλής την αποδέχτηκε. Γενική συνέλευση και ψηφίζεται. Ναι, αλλά για να συμμετέχω εγώ στη γενική συνέλευση και να βάλω το όνομά μου εκεί, σημαίνει ότι αποδέχομαι να είμαι υποψήφιος για πρόεδρος της ΣΕΚΙ Χόλντ. Δεν ξέρω, πάντως εγώ ό,τι έχω πάρει είναι αρνητικά όλα. Δηλαδή... Πες αυτό που μας έλεγε ένας συμπολίτης μας χθες στην αγορά της Ξάνθης. Έλα να σε πω λίγο, έλα λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Πέστασαι, αν μην τα πω, άντε, γιατί τα είπες σε μένα, εσύ τα άκουσες. Εγώ τα άκουσα, γι' αυτό σε παροτρύνω για να τα μεταφέρεις. Τίποτα. Αρνητικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι απόψεις που υπάρχουν για την προεδρία του Κώστα του Καραμαλή. Θεωρούν ο κόσμος ότι υποβιβάστηκε ο πρόεδρος. Πώς είπε, να τα στην Τέσλα, να τα στην Google. Ναι, όπως εντάξει, το καταλαβαίνω, λέει. Να πάει, λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Τώρα είναι ο πρώην πρωθυπουργός στην Ξάνθη, στη ΣΕΚΕ. Τέλος πάντων. Καλά να είναι το παλικάρι, να το βλέπουμε και εδώ να περπατάει στην περιοχή, στις γειτονιές της Ξάνθης, να περπατάει και στην ορεινή περιοχή και στο Αυγό που ανέβαινε παλιότερα. Με ένα μπαστούνάκι ανέβαινε και πήγαινε προς τα πάνω. Αυτά βασικά με τη ΣΕΚΕ και με το αντίκτυπο που υπήρχε. Μ' άρεσε πολύ και το βιντεάκι που έκανε ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο Μανώλης ο Φανουράκης, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το σκέφτηκαν. Αν πάντως το κάνανε για κάποια προεκλογική... Το διάβασες ένα... Μια πες παραπολιτικό. Μια στήλη, ναι, στο New Money. New Money, δεν διαβάζω New Money. Πεθαίνω, λέει, με την είδηση ότι ο Κώστας Καραμαλής Ραφίνας, πρώην πρωθυπουργός, αποφάσισε, λέει, να δουλέψει για εθνικούς σκοπούς. Επίσης πιστεύω, είναι σατυρικό ότι... το κείμενο, επίσης πιστεύω ότι δεν θα έχει αντιμιστία. Δεν πιστεύω ότι θα έχει αντιμιστία όπως έπαιρνε ο Παναγιώτης ο Ταρενίδης. Δεν ξέρω. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι θα είναι πλήρης υποβίβαση για ένα πρώην πρωθυπουργό που φαίνεται ότι δεν έχει λυμένο το οικονομικό. Νομίζω ότι τιμητικά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια τέτοια θέση, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει... Δεν νομίζω.
Εσύ νομίζω ότι θα έχει αντιμιστία. Ναι, έτσι πιστεύω. Εάν έχει αντιμιστία, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα τότε. Αυτές οι εταιρείες στον πρόεδρο και στον διευθύνων σύμβουλο. Καλύπτουν κάποια έξοδα. Και, εντάξει, τέλος πάντων, άντε, το και αντιμιστία υπάρχει, δηλαδή είναι ένα ποσό και καλύπτουν τα έξοδα, εντάξει, και καλύπτουν εντάξει. Και πολλά πράγματα. Πάντως απασχόλησε πάρα πολύ αυτό το θέμα την κοινή γνώμη της Ξάνθης. Ακουστήκανε διάφορα και καλά και άσχημα. Τα περισσότερα εγώ νομίζω ήταν πιο αρνητικά, ας το πούμε. Και το θέμα είναι ότι τώρα που ο Μητσοτάκης έχει 41% και κυριαρχεί το μητσοτακικό, ας πούμε, στοιχείο, εμείς στην Ξάνθη φέραμε το αντίπαλο δέος, δηλαδή το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Νέα Δημοκρατία είναι, εντάξει. Αλλά κοίταξε τώρα. Νέα Δημοκρατία είναι, θα το πω, αλλά το δέχομαι έτσι που το λες. Αλλά όταν ο Καραμαλής έχει πάρει, όταν ο Μητσοτάκης έχει πάρει 41% και τους έχει διαλύσει το εσωτερικό, τους εσωτερικούς του αντιπάλους. Δεν υπάρχει αυτή τη μέρα που μιλάμε έτσι σήμερα αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, που να πει ούτε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Σαμαράς ο Αντώνης, ούτε ο Καραμαλής. Να πούμε ότι ο Σαμαράς είναι και βουλευτής Μεσσηνίας μέσα στο κοινοβούλιο το ελληνικό. Ο Καραμαλής ο Κώστας δεν είναι. Ελπίζω η ατραξιόν που θα δημιουργηθεί από τη. Δεν ξέρω να βγει και ένα hashtag με το Καραμαλή στην Ξάνθη, κάνα τέτοιο ξέρω εγώ, να βοηθήσει την πόλη. Όσοι είχαν παλιά ρε παιδί μου τον ΑΟΚΣ, τώρα θα έχουμε τον Καραμαλή που θα φέρνει κόσμο στην περιοχή. Καλή θητεία του ευχόμαστε, τον Πρόεδρο, και καλή επιτυχία, αν μπορέσει, γιατί και τελευταία συνεταιριστική, το τελευταίο συνεταιριστικό... Μιλάμε δηλαδή, για πολύ κούραση, δηλαδή, το έρχεσαι καλή επιτυχία. Τα καπνά, εντάξει, θα δουλέψουν και λίγο. Και επειδή τα καπνά γενικά σε όλη την Ευρώπη αποσύρονται, βλέπουμε να κάνει και σε και μια... Υπάρχει αγορά και στη Βουλγαρία και στα ναι, Σκόπια. Ναι, γίνεται όμως μια προσπάθεια... Τώρα τι τα θες, τα Σκόπια και τα αναφέρεις. Γιατί, αφού βάζεις, έχει... Βάζεις την επένδυση των Σκοπίων, το είπες επίτηδες, το είπες για να με τσιγκλήσεις. Αφού έχει επένδυση, επενδύσεις δεν κάνει και τώρα. Τέλος πάντων, δεν από τίποτα. Σήμερα θα είμαι καλός. Όταν είσαι κακός, πώς δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν... Γι' αυτό λοιπόν η ΣΕΚΕ κάνει και αυτές τις επενδύσεις στις καινούργιες, στα καινούργια προϊόντα. Τα γκρέσια, πώς λέγονται αυτά που ναι, ναι, έχει. Φρούτα και άλλα. Γαλακτομικά, μέλια. Δηλαδή food. Ναι, food ναι, ναι. Products. Έτσι. Φαγόσιμα, όχι καπνός. Όχι... Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της περιοχής είναι ότι συνεχίζει. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του αρδευτικού έργου. Ένα έργο το οποίο το τρέχει τα τελευταία 5 χρόνια η κυβέρνηση ο Τσιλιγκύρης, ο ίδιος ο Κυριάκος το ανέλαβε. Το τρέχει και ο Σπύρος ο Τσιλιγκύρης, ο βουλευτής μας. Και πρόκειται για ένα έργο 210 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα πέσουν στην περιοχή μας και είναι η εκτροπή του Νέστου, να το πω έτσι. Δεν να είναι πούμε, εκτροπή, απλά θα... Ναι, η εκτροπή του... Δεν είναι εκτροπή, των Σταφέ. Νερών. Θα γίνουν απλά αρδευτικά κανάλια. Εντάξει, τα οποία θα... Ας το πούμε έτσι. Κάτσε λίγο να ξεμπερδέψω εδώ τα καλώδια, γιατί... Είπα πολλά για το Καραμαλή. Κάτι μου θυμίζεις με το μικρόφωνο απ' έξω. Γίνεται, κάτσε λίγο να ένα φίλο σου. Κάτσε λίγο να το φτιάξω, αλλά δεν είναι αυτό που βάζεις τα αυτή, έτσι το κάνεις λίγο. Το έργο πήρε, βγήκε η δημοπράτησή του, είχε καταληκτική ημερομηνία 17 εβδόμου για να υποβληθούν οι προτάσεις, διεθνής διαγωνισμός, μεγάλος, πήρε μια μικρή παράταση μέχρι 27 εβδόμου και πιστεύω ότι μετά τις 27 εβδόμου θα ξεκινήσει η διαδικασία, ανοίξουν οι προσφορές, και ο ανάδοχος που θα ξεκινήσει να το φτιάχνει θα μπορέσει σταδιακά, να έτσι. Σταδιακά θα γίνει, είναι σε πολλά κομμάτια. Θα αρδευτεί όλος ο κάμπος της Ξάνθης. Όταν ολοκληρωθεί. Από τον Τόπυρο μέχρι τα Άβδυρα. Μυρωδάτο, μέχρι Πεζούλα θα φτάσει μέχρι πέρα το αρδευτικό κομμάτι.
Και μέχρι Σέλινο, λέει, μπορεί να φτάσει. Και έτσι θα κλείσουν και πάρα πολλές πηγάδια και λέει θα φτάσει μέχρι εκεί, πάρα όταν ολοκληρωθεί. Γεωτρήσεις αρδευτικές. Ελπίζω να μην τις κάνουν οι ίδρευσεις εκεί στα άβδυρα. Θα είναι καλό, λοιπόν, γιατί θα υπάρχει νερό του Νέστου και δεν θα χρειάζονται γεωτρήσεις. Ναι, δεν θα υπάρχει φερμήρος. Δηλαδή πραγματικά, αν καταλάβουμε πόσο θα κρατήσουν πόση ζωή μπορεί να δώσει ο Νέστος στην περιοχή μας. Τα χωράφια των αγροτών κάτω να είναι πραγματικά αποδοτικά. Νομίζω είναι μεγάλο έργο. Και η υλοποίησή του θα αλλάξει πραγματικά τον τρόπο που ακόμα και οι αγρότες μας καλλιεργούν. Όσοι νομίζουν ότι η κυβέρνηση και ο Σπύρος Τσιλιγκύρης ξέχασε ή δεν θα ασχοληθεί με την αστυνομική σχολή, να τους πούμε ότι δεν θα τους κάνει χάρη. Ασχολείται, τρέχει και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τρέχουν όλα δηλαδή, αυτά που ανακοίνωσε, όλα είναι σε εξέλιξη. Θα έχουμε ανακοινώσεις, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε ανακοινώσεις. Είπαμε, μέχρι το 24 είπαμε. Ναι, ναι, θα είναι έτοιμο. Για το 24-25, για τη σχολική χρονιά, 24-25. Σεπτέμβριο θα έχουμε... Όχι, το Σεπτέμβριο είναι 23-24. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε ειδήσεις... Είναι έργα, εγώ έχω πάει, το έχω δει. Ναι, θα έχουμε ειδήσεις για τα έργα που θα ξεκινήσουν και θα υλοποιηθεί. Θέλει 1-2 εκατομμύρια... αυτό, το Σεπτέμβριο θα έχουμε ανακοινώσεις για την αστυνομική σχολή. Δεν μπορεί να μετατραπεί. Για τα έργα που θα ξεκινήσουν. Έτσι, σχολή. Πρέπει να γίνει το έργο, να τελειώσει το εργάκι. Μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, λένε οι πληροφορίες, και από το Σεπτέμβριο θα έχει μαθητές για το έτος 24-25. Ήδη υπάρχουν αιτήσεις και για μεταθέσεις αστυνομικών στην αστυνομική σχολή. Ένα τώρα, είδες τι λες τώρα. Πολλές αιτήσεις. Μην τα λες αυτά. Τι να κάνω. Μην τα λες, θα αρχίσουν τώρα και θα... Κένταυρος. Κένταυρος. Άκαρπες μέχρι τώρα οι προσπάθειες που έχουν κάνει όλες όλοι οι φορείς, Ερυθρός Σταυρός, αστυνομία, εθελοντές πάνω, έχουν κτενήσει όλη την περιοχή Σταύρα. Ψάχνουν τους 47χρονους, τρίτη μέρα σήμερα. Ναι, τέταρτη μέρα σήμερα. Εντάξει, την πρώτη μέρα που εξαφανίστηκε, τρίτη μέρα... Από το μεσημέρι ξεκίνησαν οι έρευνες τις πρώτες μέρες. Είναι δύσκολες και οι συνθήκες. Και καιρικές συνθήκες, πολύ ζέστη. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο... Λένε πληρώ, εξαντλούνται όλες οι ελπίδες που μπορούν να υπάρχουν. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι κάπου θα βρεθεί, θα είναι σε καμιά στάνη ή θα κατέβει κάπου σε κάποιον γνωστό του. Είδες τι είχε γίνει την τελευταία φορά με την γυναίκα του, με τον παπά, που είχε εξαφανιστεί από τη Χρύσα και την ψάχνανε στο... Όχι, κάτω στο... Όχι, Κατράμιο. Στη Χρύσα κάθε. Ναι. Από τη Χρύσα είναι καταγωγή της. Και την ψάχνανε στο Κατράμιο. Ναι, εκεί πέρα στο... Έμενε στο Κατράμιο δηλαδή και τελικά την βρήκανε μετά από ένα μήνα. Ας ελπίσουμε θα είναι μια τέτοια περίπτωση, έστω και αν δεν είναι Κατράμιο, κάπως αλλού λέγεται το χωριό. Εκεί, στον Τόπυρο τέλος πάντων. Θύμησε μου να σου πω για τον Τόπυρο, για τους. Ένα τώρα. Για τους ναυαγοσώστες που θα είχε, αλλά δεν έχει. Και μετά να πούμε και θέλω στο τέλος, πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο και την κατάσταση των παραλίων, γιατί κατέβηκα και. Πού πήγες δηλαδή, σε ποιο, να μαντέψω Δήμο. Κάνω βόλτες. Και Τόπυρο και Άβδυρα. Και στους δύο Δήμους, ναι. Σκουπίδια. Θες να σε πω την ειλικρινή μου άποψη ή να την πω στο τέλος. Στο τέλος θα το πω. Πάμε στο επόμενο. Ο Θωμάς πηγαίνει καλύτερα σε αυτό το τομέα, αλλά όχι, και, όχι τέλεια. Όχι τέλεια. Αλλά σε σχέση με την άλλη, την περίπτωση, στο τέλος θα τα πω. Κάτι είπε ο φίλος του πολίτη, μου είπε, κάτι είπε, πώς πέρασες την, ότι κάποιος λέει σε κακομελετάει συνέχεια. Πάμε, επόμενο. Δεν πειράζει, αυτά γίνονται, τι να κάνω, δεν μπορεί να τα έχεις καλά με όλους. Έτσι. Υγεία να έχουμε και να περπατάμε, εξάλλου πόσα χρόνια θα ζήσω. Έτσι ακριβώς. Τι έχουμε Σταύρο, πάμε στο Δήμο Ξάνθης. Τι έχουμε τώρα. Να πάμε στο Δήμο της Ξάνθης. Πες εκεί για τον Τζέπελη, έκανε μια... Έκανε συνέντευξη στο δημοτικό ραδιόφωνο. Ναι, θα πούμε τώρα. Στο δημοτικό ραδιόφωνο με τον Τζέπελης, να πούμε ότι τηλέμαχο τον Αρναούτογλου. Και η αλήθεια είναι ότι έχει έτοιμο το συνδυασμό. Καταρχήν, μ' αρέσει πολύ ο Σάββας
που ανακοινώνει ένα-ένα τα άτομά του. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Δηλαδή, δίνεις μια έτσι επισημότητα στον κόσμο που σε τιμάει και μπαίνει στο ψηφοδέλτιό σου. Ο Σάββας ο Μητσόπουλος βλέπουμε ότι ένα-ένα τα άτομά του τα βάζει, τα παρουσιάζει. Λέει, είναι ο Σταύρος ο Καρυπίδης που είναι δημοσιογράφος και κάνει αυτά τα πράγματα και έτσι και έτσι και θα είναι μαζί μας. Μετά βγάζει τον Κώστα την άλλη μέρα. Μ' αρέσει αυτό το στυλ. Έχει μια ροή. Έχει μια ροή. Έχει μια ροή. Δεν είναι και πολύ κουραστικό, θα έλεγα. Μ' αρέσει. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι τι κάνουν, βγάζουν μια κατάσταση. Ένα, κάτι που θα κάνει, ένα φιρμάνι. Ναι, βγάζουν μια κατάσταση τέτοια και λέει, α, από εκεί και πάνω, ξέρω εγώ, αυτοί είναι, μπουρου μπουρου μπουρου, βγάζουν 100 άτομα. Κάτι που θα κάνει και ο Σάκης τη Δευτέρα, νομίζω. Ο Κριτσίνης στα άκρα. Κάτι που θα κάνει και, κάτι που έκανε ο Μπάμπης, έβγαλε 50 άτομα. Ο Μπάμπης, παρεπιπτόντως, από όλους τους συνδυασμούς, είναι πιο μπροστά σήμερα. Στην επικοινωνία, στο στήσιμο. Το θέμα της επικοινωνίας της υποψηφιότητάς του. Δηλαδή, έχει βγάλει βιντεάκι, έχει βγάλει τους υποψήφιους του κάποιους, έκανε συνέντευξη τύπου, έχει προχωρήσει πολύ. Έχει υπεύθυνο τύπου, βέβαια, έχει υπεύθυνο... Βέβαια, ο Μπάμπης όσο προχωράει, αυτό σημαίνει ότι κόβει, ψαλιδίζει κόσμο από την παράταξη που θέλει να φτιάξει ο Κοντός, έτσι. Οπότε, ψαλιδίζει από εκεί. Ο Τσέπελης από την άλλη μεριά έχει... Βλέπουμε πλάνα από τη συνέντευξη από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ο Τσέπελης έχει πολλά προβλήματα με το συνδυασμό του και... Τι προβλήματα έχει? Να δούμε πώς θα το λύσει. Ότι δεν έχει θέσεις. Έχει υπερπληθώρα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στο συνδυασμό του. Και, και γίνεται κακός θες να πεις με ορισμένους. Και γιατί... αναγκάζεται κάποιος να τους βάλει στο τοπικό, κάποιος να τους πει δεν μπορώ να σε βάλω, κάποιος να τους πει βάλε το, έχει μπει ο τάδε σύριξε αυτόν. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, ξέρεις. Δηλαδή όταν έχεις 150 προκαλεί προβλήματα, ναι, θέσεις, 170 θέσεις. Και έχεις 250 ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και σε χτυπάνε την πόρτα και σου λένε θέλω και εγώ να είμαι μέσα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Να πω επίσης ότι... Είναι αυτό που λένε ότι είναι ένας πονοκέφαλος για τον coach, αλλά καλός, δεν έχει προβλήματα η ομάδα και οι παίκτες είναι όλοι διαθέσιμοι. Ναι, αλλά μετά αρχίζουν τα εσωτερικά τα προβλήματα. Ο ένας λέει γιατί μπήκε αυτός και δεν μπήκα εγώ και γίνονται τέτοια. Έχει... Καραμπόλες. Έχει, βέβαια. Κάτι ξέρεις. Θα το διαχειριστείς αυτό το πράγμα όλο. Ευτυχώς φεύγουν και μερικοί, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν να μπουν. Τι ήθελα να πω... Οικείο θέλεις παραιτήσεις. Νοικιάστηκε το εκλογικό του Μανώλη του Τσέπελη. Το πρώτο εκλογικό που μαθαίνουμε πού θα είναι. Είναι το εκλογικό του Μανώλη του Τσέπελη, θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Το παλιό μίνι Ραξεύσκι. Και αυτές τις μέρες κάνουμε και κάτι δουλειές εκεί πέρα. Θα ξεκινήσουν να το διαμορφώνουν οι άνθρωποι του Μανώλη του Τσέπελη. Να βάλουν δηλαδή την πινακίδα απ' έξω της... τώρα δεν βάζουν αφίσες, βάζουν τα αυτοκόλλητα αυτά για ναι, αυτά τα μπάνερ. Ναι, τα μπάνερ. Και άβαλε να δούμε τι είπε με τον τηλέμαχο εκεί πέρα. Είπανε κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι θα έχουμε και ανέμους. Ξέρουμε ότι όλες αυτές τις μέρες έχετε επανωτές στις σκέψεις και έχετε κινητοποιήσει έναν μηχανισμό έκτακτης ανάγκης προληπτικά. Γιατί η πρόληψη τώρα μιλάνε για... Ίσως γι' αυτό και δεν είμαι και αρεστός. Ακόμα έχει συναδέλφους μου. Όμως πέρα από αυτό, πρώτα συγχαρητήρια και τον κύριο Καμαρίδη και τον κύριο Τσακυρίδη. Και όλους συνάδελφους. Και όλους τους συνάδελφους. Και τους Αλμπενί. 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 Το Αλμπενί το έχει. Παρασκήνιο. Μάθουμε η αίτηση ότι και εσείς ο ίδιος προσωπικά όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι. Πολύ ωραία συνάδελφοι. Και ο πρόεδρος της ΕΙΑΤ και οι αντιδήμαρχοι και ο κύριος Γεωργιάδης ο Δημοσθένης που είναι και δικός συνεργάτης μαζί μου. Όλοι θα είναι στο Βερκύρκο και ο Πανουράκης όλοι θα είναι σε επιφυλακή. Δεν θα λείψει κανείς και με εντολή δικιά μου θα κάνουν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα με τις παραλλήλους περιπολίες. Προφανώς και εγώ ίδιος μου. Μαζί με τους συνεργάτες μου θα είμαστε στα περισσικά άτσι ευθύνη του Δήμου. Όλοι. Ο κόσμος εμπιστεύεται. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε συνέπεια πρώτα οι ίδιοι.
Και εμένα μου αρέσει να πάω να κάνω τον μπάνιο στη θάλασσα. Σ' ακούω, σ' ακούω. Και εγώ θα τραπάω μου. Ωραία. Το δήμαρχο είναι να μιλήσω. Ωραία. Εγώ, να μιλήσω εγώ. Εντάξει. Μ' αρέσει που ο Μανώλης φέτος έκανε αυτό το πράγμα στην παλιά, στον Περιαστικό Άσος και στην παλιά πόλη στο Σαμακό. Που, που έκοψε τα δέντρα. Τα 100 μέτρα απόσταση από το πρώτο σπίτι. Την, τη ζώνη ασφάλεια. Ζώνη πυρασφάλειας. Πρώτη φορά έγινε αυτό στη Ξάνθη. Και ελπίζω, όταν εύχομαι και ελπίζω ήμουνα, να ήμουνα μπροστά όταν ξεκίνησε η κοπή των δέντρων από τα πρώτα σπίτια. Ξέρεις, κάτοικος. Ξέρεις πόσοι με πήραν τηλέφωνο. Θα με αφήσεις αλλοκός. Είναι και δική σου εικόνα. Γι' αυτό προσπαθώ. Κάτοικος του οικισμού εκεί πέρα που ήταν δίπλα στα δέντρα του, λέει θα τα κόψετε. Λέει δεν το πιστεύω. Λέει αφού ξεκινήσαμε, λες ψέματα λες. Μα λέει τα σημαδεύουν τα δέντρα. Λέει ήρθε το δασαρχείο και τα σημαδεύουν. Ας πω ένα και όταν ξεκίνησαν και τα κόβαν, λέει δήμαρχε σε παραδέχομαι. Θα σου πω ένα περιστατικό Κώστα. Δεν το έχω πει μέχρι τώρα, ούτε το έχω γράψει. Όταν ξεκίνησαν να κόβουν τα δέντρα, εκείνες τις μέρες, δέχτηκα 30 τηλέφωνα περίπου στο Ξάνθινιο. Καταγγελίες. Πρόσεξε, θα σου πω. Τα 10 ήτανε από κατοίκους κοντά στην υλοποίηση της ζώνης πυρασφάλειας, οι οποίοι λέγανε «Μπράβο το Δήμο, άξι, το δασαρχείο, είναι ωραίοι, μας σκέφτονται, θα γλιτώσουμε τα σπίτια μας αν γίνει κάτι» κτλ. Και είχα και 20 τηλέφωνα από πολυκατοικίες που ήταν μακριά, δηλαδή μέσα στην πόλη, που βλέπανε όμως τον μπαλκόνι τους έβλεπε ότι εκεί γίνεται κάτι με τα δέντρα, οι οποίοι παίρνανε να καταγγείλουν και λέγανε «Το δάσος μας το κόβουνε, τι είναι αυτά, ποιοι κόβουν τα δέντρα». Οι οποίοι δεν ξέρανε ότι τα κλαδιά ήταν πάνω από τα σπίτια, τις στέγες των σπιτιών, πάνω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που τους ενημέρωνα εγώ τηλεφωνικά, γιατί πήρανε εμένα, ότι από τους 20, ας πούμε, οι 15 ήταν «Ω, ναι, έχετε δίκιο, δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι», αλλά οι 5 ήταν εντελώς πυροβολημένοι. Εντελώς πυροβολημένοι και πώς. Και λέγανε «Τι μας νοιάζουν τα σπίτια του κόσμου, τα δέντρα, τα αυτά, τα κύρια». Okay. Αρνητική θα πούμε καλύτερα. Αρνητική, εντάξει, το αποσύρω το πυροβολημένο. Διέγραψε μία λέξη. Ωραία. Όμως, ήτανε μεγάλη μαγιά και μεγάλο αλμπενία, άμα θες να το πω έτσι. Του Τσέπελη. Το αναγνώρισαν που πάνω. Το έκανε αυτό ρε φίλε, μπράβο του, μαγιά του. Και με πίεση στο δασαρχείο, γιατί το δασαρχείο πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Έτσι δεν είναι εύκολο. Και πάλι εκεί όμως, εκεί σημαδεύανε δέντρα, μετρούσανε με τη μεζούρα. Ακριβώς. Μετρούσανε με τη μεζούρα τα μέτρα που θα γίνει η ζώνη. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Αυτό ήταν μια μεγάλη. 25 υπόθεση. Χρόνια προσπαθούσαν οι πρώην δήμαρχοι και οι αρχές οι τοπικές για να γίνει αυτό το έργο και δεν τα κατάφεραν. Και να πούμε σε αυτό ότι συμμετείχε και η εταιρεία Sunlight που βοήθησε με. Σαν εξωτερικός χορηγός να το πούμε. Ακριβώς ναι. Για να ό,τι χρειαστεί να είναι εκεί πέρα δίπλα στο Δήμο και στους πολίτες. Τελευταία έχει ξεκινήσει μια έτσι, επαφή με την περιοχή. Μεγάλη θα έλεγα. Χρειαζόταν και να την κάνει γιατί είναι, και είναι ο βασιλιάς των εργοστασίων στην Ξάνθη. Έχει τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Είναι GTI, τη ΣΕΚΑΠ δηλαδή. Ναι, GTI πλαστικά, GTI που είναι η ΣΕΚΑΠ. Τα πλαστικά και οι τρεις, αυτές οι τρεις. Έχει και άλλες εταιρείες. Αυτές είναι μεγάλες. Αυτά λοιπόν για το... Είναι φοβερή η προσπάθεια που κάνει ο Δήμαρχος με τις υπηρεσίες για να λύσουν θέματα. Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Καταλαβαίνεις τι λέω. Η γραφειοκρατία που υπάρχει είναι εγώ βλέπω τώρα μια χρονοβόρα που γίνεται από την αντιπολίτευση από το Σάββατο Μελισσόπουλο να φτιάξει ψηφοδέλτιο. Άμα είδες έχουν παρατήσει, δεν κάνουν καν αντιπολίτευση. Δεν ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Από ό,τι καταλαβαίνω έχουν αφιερώσει τους τελευταίους 1-2 μήνες στη συλλογή. Περνάνε
κόσμου. Τι περνάνε τώρα. Περνάνε μηνύματα, ο Δήμος, χάλια αυτό, εκείνο, εμείς θα έρθουμε να σώσουμε τον κόσμο. Μπροστά. Μπροστά. Στο είπα ότι το μπραντ του συνδυασμού το έχει ο Μητσοτάκης. Τολμηρά μπροστά, έλεγε. Τέλος πάντων, εντάξει, η αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Πάντως δεν βλέπω ότι η περισσότερη, η μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι βλέπω καταβάλλεται για να γίνουν οι συνδυασμοί παρά να υπάρξουν αντιπολίτευσεις. Αυτή τη στιγμή. Και αυτό βοηθάει τους νυν εκλεγμένους δημάρχους, να ξέρεις. Που έχουν πάντα ένα προβάδισμα. Να πούμε πριν φύγουμε από το θέμα του περαιαστικού ότι έχει γίνει μια απαγόρευση κυκλοφορίας. Για αύριο Σάββατο, πιστεύω και την Κυριακή. Λόγω καύσωνα και υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο πειραστικό άλσος. Γενικά, σε όλα... Πού είναι από την περιφέρεια η ενεργοποίηση των συλλόγων που πήγαιναν και φιλούσαν το πειραστικό άλσος? Ήσασταν κι εσείς, δεν είναι. Πού είναι από το Δήμο η ενεργοποίηση αυτών των συλλόγων? Γιατί αυτό το μέτρο ατόνισε, μπορείς να μου εξηγήσεις? Δεν το ξέρω. Αυτό εσείς ήσασταν εκεί πέρα ως ραδιοερασιτέχνης, δεν έχει το σύλλογο. Βεβαίως. Φάγαμε αρκετά χρόνια εκεί πέρα το καλοκαιράκι. Μέρα νύχτα. Μετά, όχι, δεν ήταν μέρα νύχτα. Μετά τις 7 το πρωί πήγαινε η αστυνομία, μετά ήταν η πυροσβεστική. Υπήρχε ένας κύκλος δηλαδή. Ο στρατός. Το βράδυ εμείς πηγαίναμε και φιλούσαμε μετά τις 6-7 η ώρα με το που λίγο σουρούπωνε. Μέχρι τις 12, 1, 2, την είσοδο, τη μία πλευρά της, εκεί που ανεβαίνεις για την για Παναγία, την πάνω. Βγαίνοντας για από τα Κυμαίρια, την άλλη πλευρά τη φιλούσε άλλη εθελοντική ομάδα, ήταν οι απόστρατοι, ήταν οι αστυνομικοί, ήταν οι εθελοντές. Ναι, θυμάμαι, ανεβαίναμε για δουλειά μας και μας σταματούσαν. Οι εθελοντικές. Αυτά γιατί ήταν, μας σταματούσαν και λέγανε που πάτε, ναι. Έστω. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Γράφαμε του καθενός δεν τον απαγόρευες. Ναι, μόνο ναι, ναι. Όταν είχε απαγόρευση, του έλεγες ότι ξέρεις απαγορεύεται, αλλά πάλι δεν ήμασταν εμείς. Δεν ήταν υπεύθυνοι. Σύλλογοι εκεί, τροχονομικός έλεγχος. Ήταν η ενημέρωση ότι ξέρετε, παιδιά, είναι κλειστός ο δρόμος. Αν ήθελε κάποιος να ανεβεί, ωραία. Σημείωνες και το νούμερό του, έλεγες Α ή τα Κ, 87-35. Πέρασε 15. Άμα γινόταν εκεί, ξέραμε ποιος ήταν. Επειδή είσαι στο σύλλογο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξέρεις. Ατόνισε το μέτρο με το COVID. Ναι. Και δεν επανήρθε. Κακός για μένα δεν επανήρθε. Είναι επιβεβλημένο. Οπότε για πολλούς και διάφορους λόγους. Να ξέρει ο κόσμος, η βόλτα και ακόμα και το περπάτημα απαγορεύεται στο άλσος πάνω. Το περιαστικό άλσος. Και για την Παναγία και αυτό που πηγαίνουμε για τη Σταυροπόλη πάνω. Θα υπάρχει η πυροσβεστική εκεί πέρα, δηλαδή θα υπάρχουν ομάδες που θα περιφρουρούν. Και μια μιλήσαμε για τον Ερυθρό Σταυρό, κάτι έχει να κάνει μια εκδήλωση ο Ερυθρός Σταυρός. Ναι, ναι. Ο Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται... του αγνοούμενου, ναι. Αλλά έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Θα βρίσκεται στις 23 Ιουλίου την Κυριακή στο Μυροδάτο, που θα διανύμει φυλάδια και θα δώσει οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Θα υπάρχει εκεί και ομάδα που θα κάνει και διάφορες έτσι οδηγίες στους κολυμβητές. Θα δίνει οδηγίες. Ναι, ναι, ναι. Διανομή φυλαδίων θα, και ό,τι χρειαστούν οι πολίτες από εκεί πέρα για να μάθουν στο πώς πρέπει να είμαστε ασφαλείς για τη θάλασσα θα εξηγήσουν οι Ερυθροσταυρίτες εκεί πέρα για το πώς θα... Να το συνδέσουμε λίγο αυτό με αυτή την παρούφα που έβγαλαν αντιπολίτευση για το... Παρούφα. Για να ανοίξει το κολυμβητήριο που είναι ανοιχτό. Εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό. Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αφού οι άνθρωποι... Δηλαδή τι να πούμε ότι στο κολυμβητήριο... Οι άνθρωποι βγήκαν και είπαν να ανοίξει το κολυμβητήριο που είναι ανοιχτό. Για να μπει ο κόσμος. Εννοούσε ότι να ανοίξουν οι πόρτες και να μπαίνουν όποιος θέλει μέσα. Να ανοίξουν δηλαδή και να μπουν 1500 άτομα μέσα με τη μία και να γίνεται ο χαμός για να μην μπορούμε να έχουμε αστυνόμους. Όσοι μπαίνουν είναι εγγεγραμμένοι μόνο και όποιος θέλει με πάει. Κάρτα. Και όποιος θέλει πάει. Ναι. Όποιος θέλει πάει. Και για να χρησιμοποιήσει την κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να έχει κάνει και μια σειρά εξετάσεις κτλ. Ακριβώς. Δεν είναι
air condition εκεί πέρα να παίζουμε, να βάλουμε να πει. Τι είναι το ποτάμι, όπως έγραψε. Και να, έγραψε ότι είναι ο κόσυδος, μπας μέσα, μπαίνεις και βγαίνεις. Δηλαδή αυτό ήταν μια, ένα. Δεν χρειάζεται νομίζω να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτονόητα, ρε εσύ Σταύρε. Να εξηγούμε στον καθένα ποιες είναι οι συνθήκες. Αυτό είναι το μυαλό του. Για να υπάρχει. Και θα πάω να δροσιστώ να κάνουμε όλη. Για να υπάρχει θέμα υγείας και. Εδώ σωστή διαχείριση. Ένα περιστατικό είχαμε. Δηλαδή ένα παιδάκι που δεν κρατήθηκε. Δύο. Την κάθε φορά. Είχαμε δύο φορές από ένα περιστατικό. Δηλαδή ακριβώς. Ένα παιδάκι δεν κρατήθηκε και μετά χρειάστηκε να κλείσει μια εβδομάδα. Όχι. Τρεις μέρες, Σαββατοκύριακο το κάνω. Για να ανακυκλωθεί το νερό. Να. Δηλαδή φαντάζομαι να πάει εκεί πέρα τώρα ο καθένας. Ρούχα, ξερούχα και τέτοια να πέφτουν όλοι μέσα στο νερό. Δηλαδή τι θα το τι θα γίνει. Είναι σαν, σαν την Κίνα. Βλέπεις ένα θέαμα μέσα στη θάλασσα που είναι ένα ζύπα στον άλλο, όλοι. Μεσοσύμβια. Ναι, τι κάνατε εκεί πέρα, φίλε, πώς τι κάθεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά είναι για τους δημόσιους υπαλλήλους, ξέρεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θα λέμε τώρα. Το τι συμβαίνει. Έλα, σε έδωσα πάσα, είπα για δημόσιους υπαλλήλους. Ναι, έχουμε την. Να το βρω λίγο. Λοιπόν. Την 3η 25 Ιουλίου έχουμε κλειστές τις υπηρεσίες για το κοινό, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί θα γίνει ο Σύλλογος των Δημοσίων Υπαλλήλων θα κάνει μια γενική συνέλευση, τώρα θα κάνει μια ενημέρωση. Θέλω να πάρουμε την επόμενη φορά να δω, έχεις κανένα φίλο διαιτητή. Όχι. Να μας δώσει κάρτες. Έχεις εσύ. Κάρτες, θα πω τον Πασχάλη. Θα πω τον Πασχάλη να μας δώσει κάρτες. Ναι. Για να βγάζω κόκκινη κίτρινη. Τώρα αυτό είναι για διακοπή αγώνα, όχι η κοκκινή. Στο μαζεύεις και φεύγουν. 25 του μηνός στο εργατοϊπαλληλικό κέντρο θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Μην κοιτάς, εγώ δεν συμμετέχω. Υποτίθεται ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνηση, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάξουν τα πράγματα και να πάνε όλα τα πράγματα προς το καλό. Προς το φυσιολογικό. Να την κάνουν την Γενική Συνέλευση. Αλλά όχι Δευτέρα, Τρίτη, έχει το Σάββατο, έχει την Κυριακή. Γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε όλοι μας. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό ήθελες να πεις. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι δεν μπορείς να κλείνεις. Αυτή είναι μια τακτική του Πασόκ του 1980. Ένα. 81, ναι, 80 δεν ήταν το Πασόκ, ήταν αντιπολίτευση. 1981. Αντρέα, δώστα όλα. Τσοβόλα, δώστα όλα. Και φίλε, έλεος, ας πούμε. Κλείνετε τα γραφεία για να κάνετε Γενική Συνέλευση. Ωραίες εποχές το 81 και μετά. Φίλε, εντάξει, αυτά πληρώνουμε όμως τώρα. Εντάξει. Αυτοί όλοι εκεί πέρα, ό,τι κάνανε, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα, το είχε πει ο Μητσοτάκης το 90, ότι σε 20 χρόνια αυτά θα τα πληρώσετε. Δεν θα χαθούν, δεν θα εξαφανιστούν. Και να, τα ήρθαν. Το 10 τη φάγαμε. Δυνατά κιόλα, όχι χαλαρά, δεν μας πέρασε ξυστά. Παμ και κάτω ήτανε. Και τώρα μου λες το 2023 κάνω Γενική Συνέλευση, κλείνουν τα γραφεία και πάω κάνω Γενική Συνέλευση. Κάτι το απόγευμα, ρε φίλε. Κάτι διαδικτυακά. 3 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, τι έχει, πόσα θέματα έχουν να συζητήσουν. Εντάξει. Ναι, δεν έχει ώρα. Όλη τη μέρα. Όλη την ημέρα. Τα καφέ θα γεμίσουν πάλι. Θα είναι τίγκα όλα τα καφέ. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Ναι, ρε Κωστά. Υπάρχει όμως τώρα, δηλαδή σου λέω, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία πλέον. Του να φτιάξουμε το κράτος να είναι διαφορετικό. Να γίνει Γενική Συνέλευση. Δεν λέει κανένας τίποτα. Να υπάρχουν τα συνδικαλιστικά, να υπάρχουν τα προβλήματα να μπουν, ναι. Κάντε το μια ώρα εκτός. Μην το κάνουν και σαν τα σχολεία. Κλείνουν τα σχολεία να κάνουν Γενική Συνέλευση καθηγητές. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, άμα είναι σαν να μου πεις ότι θα έχεις μαγαζί, κλείς το μαγαζί σου. Που πουλάς καφέδες, πιζούν όλα τα καφέ, πάνε κάνουν Γενική Συνέλευση στα καφετέρειες. Ναι. Ποιος θα χάσει. Οι ίδιοι τους δεν χάσουν. Μεροκάματα θα χατούν. Αλλά αυτά, επειδή είναι δημόσιο, λένε, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό.
Δεν μ' αρέσει. Πάμε στο επόμενο. Άντε. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Έτσι πως παρουσιάζεται δεν μ' αρέσει. Πάμε παραλίες. Φόρτσα σε θέλω τώρα. Παραλίες στον Τόπιρο δεν έχουν... Μου επιτρέπεις να πω και εγώ κάτι για τις παραλίες. Πες. Γιατί και εγώ πηγαίνω στη θάλασσα, έχω και εγώ μια εικόνα. Έκανες καραμπάνια. Ναι. Δεν σου φαίνεται. Του πάλευα, εντάξει. Είναι... Αφού είναι τα χέρια σας πάνω. Δεν κάθομαι στον ήλιο, προστατεύομαι στάδιο. το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο κατέβηκα κάτω, υπήρχε τόσο πολύ κίνηση και τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα όλα στον δρόμο πάνω, δίπλα, δεξιά-αριστερά. Δεν υπήρχε πρόσβαση, δηλαδή για να φτάσω εγώ, έκανα 20 λεπτά για να φτάσω από την Ξάνθη στα Άβδυρα και από... Όταν τελειώσει, θέλω να σου πω μια πρόταση που από έχει κάνει Αγιάννη, ναι, από τον Αγιάννη μέχρι και στον Πόρτο Μόλο έκανε 25 λεπτά. Και λίγα λέω, δεν θέλω να το τραβήξω, μέχρι να φτάσω εκεί πέρα. Είχε τόσο κίνηση, δεν μπορούσαν να περάσουν δεξιά-αριστερά τα αυτοκίνητα. Περνούσαν μία σειρά, σιγά-σιγά, μετά σταματούσε κάπου και περνούσαν οι απέναντι. Αν γίνει κάτι, θα δυσκολευτεί να περάσει το ασθενοφόρο, η πυροσβεστική, η αστυνομία και ό,τι άλλο χρειαστεί, αν υπάρχει κάποια βοήθεια για έναν πολίτη, για κάτι επίγον. Το περνάει με το ζόρι, φαντάζομαι να περάσει ακριβώς, το ασθενοφόρο. Ε? Ακριβώς. Και μπροστά ήταν το λεωφορείο. Δηλαδή στα 500 μέτρα και ο οδηγός είχε τρελαθεί. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περάσει. Απαράδεκτο. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι ίδιοι, στις παραλίες, εμείς ο Θωμάς ο Μίχουλου και ο Γιώργος ο Τσιτηρίδης, 9 χρόνια αν πήγαιναν σχολείο, αν είχαν ξεκινήσει όταν ξεκινήσει, τώρα θα ήταν στο Λύκειο θα πήγαιναν. Θα είχαν φάει το δημοτικό, θα είχαν περάσει και το γυμνάσιο και τώρα θα ήταν στο Λύκειο. Πόσο καιρό να περιμένουμε να βάλουν μία βίδα στη παραλία, να πάνε στο Λύκειο, να πάνε και στο Πανεπιστήμιο και μετά να βγουν να δουλεύουν. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένουμε. 9 χρόνια δεν βάλανε μία βίδα, δεν έχει γίνει τίποτα στις παραλίες μας, Κώστα μου. Yeah. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά 9 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Οι παραλίες του τοπίου. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπες για τους ναυαγοσώστες προηγουμένως. Δεν εντάσσεται μέσα στις γαλάζιες σημαίες και στις παραλίες που... Πρέπει να έχεις. Του χρόνου όμως δεν θα έχει. Του χρόνου δεν θα ναι. έχει. Ναι. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν, λέει, τις διαδικασίες... Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία... Για να... Για τον διαγωνισμό. Για τον διαγωνισμό. Ναι. Μια στιγμή. Και δεν θα έχει ναυαγοσώστες για την επόμενη σεζόν ο Δήμος του Πύρου... Και δεν θα έχει μπλε σημαίες δηλαδή. Ναι, δεν θα έχει. Δεν θα έχει ναυαγοσώστες. Προσπαθεί ο Θωμάς, λέει, έκανε τον διαγωνισμό. Άγωνος, λέει, ο διαγωνισμός. Όχι, στη Θράκη, η δικιά του εφημερίδα. Ναι, ο Τένις ο Καμαρίδης. Μίχουγλου. Δεν έχει, δεν κατέβηκε και ένας, κατέβηκε ένας που δεν τον πήρε και ένας άλλος που έφυγε. Δεν έχει δηλαδή ναυαγοσώστες. Ναι, δεν έχει ναυαγοσώστες. Δεν έχει ναυαγοσώστες, μάλιστα. Πες μου εσύ, τι ανάπτυξη θα κάνουμε την περιοχή όταν δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε παραλίες, είναι όλα χόρτα τέτοια αυτά, δεν έχουμε εκεί χώρους στάθμευσης. Ένα από τα μεγαλύτερα, εχθές μάλιστα μιλούσαμε με τον Σάκη, τον Κριτσίνη, στα Πηγάδια. Α, πήγατε στην εκδήλωση. Είχε κανένα 30 άτομα εκεί πέρα ένα τραπέζι, ο Σάκης, στα Πηγάδια εκεί. Α, είδα ένα... θα τη βρω. Θα τη βγάλω τη φωτογραφία τώρα. Και είπε ότι Σταύρο, εγώ αυτό που σκέφτομαι για την παραλία είναι ότι θα εντοπίσω, έχω ήδη εντοπίσει 2-3 σημεία τα οποία θέλω να τα αγοράσω, οικόπεδα στην παραλιακή, να τα ισοπεδώσει ως δήμος και να τα κάνει δημόσια πάρκινγκ. Ώστε να μπορείς να πηγαίνεις εκεί και να βάζεις πολύ ωραία εδώ σου. Να μπορείς να παρκάρεις. Ξέρεις, πας εκεί, τα αφήνεις. 200 αυτοκίνητα το ένα, 200-300 το άλλο και να απελευθερωθούν λίγο οι δρόμοι. Δηλαδή, δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό να το κάνεις. Αλλά αν πιστεύεις ότι αυτοί που είναι στην παραλιακή ζώνη δεν σε ψηφίζουν και τους λες δεν με νοιάζει και λες δεν βαριέσαι, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οι παραλίες μας είναι αναξιοποιητές
Και δεν νομίζω ότι αυτή με τις παρούσες διοικήσεις έχει κι άλλες. Εδώ είναι ο Σάκης, είναι κάποιοι που παλιά ήταν στο συνδυασμό του Τσιτηρίδη εδώ, βλέπεις. Έχει κι άλλα άτομα, έχει και μερικές ακόμα, 2-3 φωτογραφίες ακόμα, άμα μπεις να τις δεις. Εγώ πιστεύω ότι με την παρούσα φάση, όπως είμαστε, αν επανεκλεγεί ο Θωμάς Ομίχου και επανεκλεγεί και ο Γιώργος Τσιτηρίδης, παραλιακή ζώνη ξεχάστε την. Ειδικά αν περάσει και το καινούριο πολεοδομικό σχέδιο. Αυτό το οποίο... τον αδύρων. Επιμένεις γι' αυτό. Έχει... Μ' ήρθανε στο γραφείο μου 7 άτομα από τα Άβδυρα, από το χωριό Αβδύρων. Οι οποίοι ήταν εκνευρισμένοι. Έξαλλοι θα λέγα εγώ. Έξαλλοι. Προσπαθούσαν να καταλάβουν και οι ίδιοι και πήγανε και σε δικηγόρους για να ερμηνεύσουν λίγο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Δεν μπορούν να κάνουν ένσταση. Τι ένσταση να κάνω. Άμα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Α, ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, τι ένσταση να κάνω. Η πρόταση που υπάρχει είναι, και αυτό το λέμε και εμείς δημόσια, ο Τσιτηρίδης να μην το ξαναφέρει σαν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αφήσει την καινούργια Δημοτική Αρχή να αποφασίσει. Όποια είναι. Μπορεί να είναι ο ίδιος του. Μπορεί να είναι όμως κάποιος άλλος. Μην βάλτε την ταφόπλακα στα Άβδυρα και στην παραλιακή ζώνη της Ξάνθης, γιατί δεν είναι μόνο η παραλιακή ζώνη της Ξάνθης που θα επηρεαστεί. Θα επηρεαστεί και η Ξάνθη, θα επηρεαστεί και η Μίκη, θα επηρεαστεί όλος ο δρόμος. Αλλά όταν δεν μπορείς εκεί να αναπτύξεις καμία δραστηριότητα, το καμία βάλτος εισαγωγικά, εντάξει. Όπως φαίνεται, επειδή είναι όλη κόκκινη η περιοχή, θα είναι, να μην είμαι απόλυτος, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά όπως έκανε πάρα πολύ δύσκολες τις συνθήκες, η συνθήκη Ραμσάρ, η οποία ήταν ταφόπλακα πραγματικά για την περιοχή μας, έτσι θα είναι και αυτό εδώ το... αυτή η μελέτη, ας πούμε, την οποία παρουσίασαν και την οποία θέλουν να εγκρίνουν στα Άβδυρα. Μιλώντας λοιπόν για τις παραλίες μας, θα έλεγα ότι τουλάχιστον ο Θωμάς Ομίχουλου τα πλαϊνά τα έχει κουρέψει, έχει βάλει ένα μηχάνημα, μηχάνημα και έχει κουρέψει. Δηλαδή, του το δίνω το Θωμά. Ξέρεις ότι δεν έχω σχέση. Ναι, ναι. Του το δίνω το Θωμά αυτό. Ωραία. Στο θέμα των ναυαγωστών το ξεχνάς και από εκεί και πέρα. Αν μείνεις... Χάνει μπάλα το παιδί και η μάνα το παιδί και το παιδί. Για τα Άβδυρα και την παραλία εκεί πέρα, να πάμε και λίγο και στο Δήμο εκεί πέρα, στο Δημαρχείο στη Γεννησαία, που είναι η έδρα του Δήμου, και να πούμε ότι κλείνουν τα ΕΛΤΑ οριστικά πλέον λόγω προσωπικού. Μεγάλη, από τη Δευτέρα, μεγάλη επιτυχία 24 Ιουλίου. Μεγάλη επιτυχία για το Γιώργο. Στο σύνολο σε όλη την Ελλάδα είναι 35. Και κλείνουν διάφορα. Ένα από αυτά είναι το ταχυδρομικό κατάστημα της Βουλής. Το ταχυδρομικό κατάστημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Δεν θα στεναχωρηθώ. Εντάξει. Εντάξει. Και ένα από αυτά τα 35 είναι της Ξάνθης. Όχι της Ξάνθης. Της Γεννησέας της Ξάνθης. Ναι. Της Γεννησέας της Ξάνθης. Μπράβο, τον Γιώργο που κατάφερε να το κλείσει. Έχει διάφορα. Έχει τη Δράμα στο Δοξάτο, έχει το Κιλκής, στο Ευρώπου. Έχει διάφορα. Και ένα από αυτά είναι Γεννησέα Ξάνθης. Θα ήθελα να κάνει μια παρέμβαση στον κύριο Τσιλιγκύρη, τον βουλευτή, να δούμε πώς μπορεί να το σώσει. Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει και ο βουλευτής. Να πάρει τότε ο Κριτσίνης που είναι πιο κοντά για να τον ενημερώσει. Εντάξει, δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά και πιο μακριά. Δεν το ήξερα. Το μαθαίνω από σένα. Ναι, 25. Το Ξάνθη Post. Ναι. Ναι, φίλε. Τι αποκλειστικότητα έδωσε σήμερα. Μπράβο. Δεν πειράζει, Σταύρο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και από τις 25 το μηνός. Δεν υπάρχει ΕΛΤΑ στο Δήμο Αυδρούν και στη Γεννησέα. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, Σταύρε? Τελειώσαμε. Έγινε χθες, πήρε την ευχή του Μητροπολίτη ο Τσιτηρίδης. Πώς την πήρε την ευχή? Α, στο Πολύστηλο. Στο Πολύστηλο, ναι, ναι. Εκεί, βάλε να δούμε. Έχω κάνα βίντεο. Ναι, ναι, έχω βέβαια. Πώς. Πήρε την ευχή. Πήγανε μετά και για καφεδάκι στο πώς λέγεται εκείνο το καινούριο που άνοιξε. Που είχε ανοίξει και έκλεισε και μετά ξανά άνοιξε. Στα Άβδυρα. Στο λιμάνι, τον Αβδύρο, ναι, ναι. Και πώς λέγεται το καφέ και εγώ. Εδώ είναι ο Μητροπολίτης μας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή την εποχή. Η Δημαρχίνα, η Εύα Τσακίρη, ο Δήμαρχος πίσω, ο Γιώργος Τσιτηρίδης. Τη Μέρη βλέπουμε εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος Στυλάκη, βλέπω, μπράβο.
Η Μέρη δεν είναι Σταύρα. Πάντα σε τέτοια γεγονότα παρών το Ξάνθη News. Άμα δεν είναι το Ξάνθη News, εξάλλου δεν είναι. Δεν γίνονται εκδηλώσεις. Πώς... Ο πατέρας Άνθιμος δεν είναι εδώ. Σωστά, ναι, σωστά, τον Άγιο Ελευθέριο. Κάθε χρόνο γίνεται στο πολυστήλο αυτή η δοξολογία, η απογευματινή. Έχει καθιερώσει ο Μητροπολίτης μας, έχει και το χορό των ιεροψαλτών πάντα μαζί του. Είναι ο Διαφωνίδης, ο Χάρης εκεί πέρα που είναι πάντα παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις ο σύλλογός τους. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή εκδήλωση. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Αν θέλεις να βάλουμε λίγο την... Βάλε λίγο πιο κάτω, να φορά τελείω. Πολλά κουνούπια πάντως. Ναι, ναι. Ο χαμός γινότανε. Καταβολέπεις τον κουνούπιο. Θέλει ένταση. Από την... Από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος πρέπει να βάζει... Ο ανάδοχος πρέπει να ρίχνει περισσότερο υλικό, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να ρίξει. Δεν ξέρω για το υλικό, Σταύρε, αλλά... Αν δεν κάνει το υλικό, πρέπει να τα αλλάξουν. Ναι, να πάρουν άλλο υλικό και να είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν ξέρω τι κάνουν, πάντως έχει κουνούπια πολλά. Πολύ πράγμα. Εντάξει, τώρα εδώ η μετάδοση. Τσίματε να πάει. Ωραία. Το πολίτες μας πάντως πάει παντού, δεν έχει. Αλωνίζει τον ομό, τον κάνει από τις κατασκηνώσεις στα άρδερα και από τα άρδερα στην Ξάνθη και όπου μπορεί. Στη δρυμία της κατασκηνώσεις. Ναι, ναι. Κατασκηνώσεις των αρδέρων δεν δουλεύουν, έτσι. Εσύ με λες, τι κάρα, εσύ τι κάρα. Δεν είναι μόνο τα άρδερα, είναι πρωτοβάθμια. Φαντάζεσαι ότι πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι που διοικούσαν αυτόν τον τόπο, να πω για την Εύα, για τον Σαλτούρο, έτσι, οι δήμαρχοι εκεί παλιά, ο Αμυρίδης, Τσολακίδης, κάτω... που κάνανε αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε, φίλε, πραγματάκια. Πολύ πίσω πας, πολύ πίσω. Κάνανε ωραία πράγματα, σχεδιάζαν, η ΕΜΠΑ είχε φτιάξει εκεί τα ιαματικά λουτρά, δούλευαν οι κατασκηνώσεις για τα παιδιά, κάνανε πραγματάκια οι άνθρωποι, φίλε. Ήτανε αποδοτικοί. Άλλες εποχές, άλλοι... Εδώ τώρα τι κάνουμε, πάμε να ρίξουμε κάνα τέτοιο, πάμε να ρίξουμε κάνα μέτρο άσφαλτο. Να κάνουμε κάνα χαντάκι, να βάλουμε κάνα όμβριο ντεμέκ εκεί σε κάνα σπίτι απ' έξω, κάνα ψηφοφόρο να πάμε να τον πάμε μετά να τον πούμε έλα μαζί μας στο ψηφοδέλτιο. Αυτή, δηλαδή, μικροεξυπηρετή, ή κάνα μεγάλο έργο να το δώσεις 2 εκατομμύρια, μετά να το πάρουν, να το ακυρώσεις, να ακυρωθεί και να ξαναρθεί άλλος, να το πάρει με 1 εκατομμύριο του έδωσε την πρώτη φορά, με 2 εκατομμύρια να βγαίνει την άλλη φορά. Δηλαδή, ρίχνεις όμως. Τέτοια πράγματα γίνονται εσύ. Λαδάκι στη φωτιά, τώρα είναι τσακ. Ναι, αλλά λίγο. Αποτελεσματικότητα πίσω, τι αφήνουμε είναι το θέμα, κατάλαβες. Α δούμε, στο τέλος της τετραετίας. Τελείωσαν οι τετραετίες, Κώστα. Αυτό τώρα είναι το ταμείο. Μάλιστα. Το ταμείο είναι τώρα, Κώστα μου. Ξέρεις, ποιος υποσχέθηκε υδροπλάνα που θα φέρει στην Ξάνθη. Πες να με εξηγήσει. Πες μου, είδες. Στο Πορτολάγος. Έχει πουθενά υδροπλάνα. Αυτό να το ψάξουμε λίγο. Για δες λίγο. Μήπως ήρθανε και δεν τα είδαμε. Ρε, όχι, να το ψάξουμε για την προεκλογική εξαγγελία που έχει κάνει τότε. Ποιος δήμαρχος το κάνει. Τα υδροπλάνα. Πες μου, ναι. Ποιος θα έφερε υδροπλάνα στην περιοχή. Ποιος υποψήφιος. Ο Τσέπελης, ο Τσιτηρίδης, ο Ριντβάν ή ο Θωμάς. Στο Ριντβάν δεν νομίζω. Πού θα προσγειωθούν εκεί δεν πέρα. Δεν ξέρω πού μπορούσαν να είναι τα υδροπλάνα. Στις θέρμες πάνω. Στις πηγές των θερμών. Ξέρω εγώ. Ένας από όλους τους δήμαρχους, τους υποψήφιους. Που είναι εκλεγμένος, υποσχέθηκε θα φέρει υδροπλάνα. Πού ήταν. Πού θα γινόταν, σε ποιο σημείο ξέρεις τίποτα. Μάθε και θα μου πεις την αλήθεια. Θα μάθω. Θα δω τα προγράμματα των υποψηφίων δημάρχων του 19. Λοιπόν, πιάσαμε 50, ναι, του 19. Τους στόχους. Του στόχου, θα πιάσει του στόχου του 19. Πάμε, κουράσαμε σήμερα, κουράσαμε. Φτάνει, φτάνει. Κουράσαμε. Πατάς και το στόχο και πας στο επόμενο. Ένας και ένας εκπομπή. Τέλος για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μίλα, πει είναι και δικιά σου. Να προσέχετε όλοι. Μάψες και μίλησα εγώ σήμερα όλη μέρα και μετά δεν μπορώ το βράδυ να κοιμηθώ. Κουρασμένο σήμερα. Αισθάνομαι ένοχος. αισθάνομαι ότι σε καταπιέζω. Λοιπόν, να προσέχετε στις παραλίες, να προσέχετε στους δρόμους.
Να είστε όλοι καλά. Το φιλαράκι όμως που είδαμε προχθές στον δρόμο. Ναι. Εμένα με κάνει έτσι, εσύ λέει, κακό, και εσένα λέει, άντε εσύ την γλιτώνεις. Όχι, είπε, έτσι, εσύ είσαι, αλλά εσύ λίγο, την γλιτώνεις λίγο. Δεν είσαι, ο άλλος λέει, είναι αυτό, για πυροβόλημα. Έτσι. Αυτά είναι τα, αυτά δεν θέλω να ακούω, έτσι. Κώστα μου. Λοιπόν, Δευτέρα εδώ, είπαμε, προσοχή στους δρόμους, στις παραλίες. Δευτέρα, Παρασκευή, όλοι καλά. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα.